Καλησπέρα. Θα μιλήσω για την πληροφορική ως την επιστήμη στο κέντρο των επιστημών. Κάπου άκουσα ότι υπάρχει μια παγκόσμια κρίση του οικονομικού και του τραπεζικού συστήματος, έτσι. Θα προσπαθήσω να δώσω μια υπολογιστική εξήγηση του τι συμβαίνει. Έτσι, μια ανατροπή στα οικονομικά από τη σκοπιά της πληροφορικής. Αλλά θα αρχίσουμε με εικόνες. Τι κοινό έχουν αυτές οι εικόνες? Η πρώτη εικόνα είναι μια λαϊκή αγορά, έτσι. Η λαϊκή αγορά είναι ένα οικονομικό σύστημα στο οποίο όλοι μας παίρνουμε αποφάσεις. Η κυρία σκέφτεται σε τι τιμή να βάλω τα καρότα, το σέλινο, δεδομένης της κίνησης, της πελατείας και του ανταγωνισμού. Ο πελάτης σκέφτεται να αγοράσω εδώ, να πάω παρακάτω, να περιμένω. Και, εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι αποφάσεις αλληλεπιδρούν μία με την άλλη. Αυτό που λέμε, η τιμή επηρεάζει τη ζήτηση, η ζήτηση την τιμή, η προσφορά επηρεάζει την τιμή κ.ο.κ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως αλληλεπιδρούν αυτές οι αποφάσεις, τελικά καθορίζεται η τιμή των προϊόντων. Είναι αυτό που ο καθένας μας αλληλεπιδρά με αυτό το οικονομικό σύστημα κάθε Σάββατο ή κάθε Τρίτη, δεν ξέρω πότε είναι η άλλη καιρά. Ωραία. Αλλά και δρόμοι είναι ένα οικονομικό σύστημα. Αν κάποιος θέλει να κάνει έτσι, να κοιτάξει τους δρόμους σε ένα πιο αφηρημένο επίπεδο, διότι και στους δρόμους παίρνουμε κάποιες αποφάσεις, ποια διαδρομή να ακολουθήσουμε, τι μεταφορικό μέσο, ποια ταχύτητα κ.ο.κ. Και, εν πάση περιπτώσει, οι αποφάσεις που παίρνουμε εμείς επηρεάζουν την εμπειρία των άλλων ανθρώπων στους δρόμους και επομένως τις αποφάσεις τους. Και μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση επέρχεται κάποια ισορροπία, που είναι η κίνηση που θα έχουν τελικά οι δρόμοι, της πόλης. Αλλά και εκλογές είναι ένα οικονομικό σύστημα, γιατί ο Ομπάμα σκέφτεται πού να επικεντρώσω την καμπάνια μου, στην οικονομία ή την κοινωνία. Και ο Ρόμνη σκέφτεται στην ηθική ή την περικοπή φόρων. Και θα αναρωτιέστε γιατί ο Ρόμνη σκέφτεται να επικεντρώσει την καμπάνια του στην ηθική. Αυτό είναι ένα από τα θαύματα της Αμερικής, εντάξει, γιατί έχει νόημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι αποφάσεις αυτές αλληλεπιδρούν μία με την άλλη, διότι αν ο Ομπάμα επικεντρωθεί στην οικονομία και ο Ρόμνη στην ηθική, τότε ο Ομπάμα θα κερδίσει 3 εκατομμύρια ψήφους από το άλλο κόμμα. Ωστόσο, αν ο Ομπάμα επικεντρωθεί στην οικονομία και ο Ρόμνη στην περικοπή των φόρων, τότε ο Ρόμνη θα κερδίσει 1 εκατομμύριο ψήφους. Και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση των στρατηγικών αυτών. Και αν θέλετε έτσι να αναπαραστήσετε αυτή την αλληλεπίδραση με ένα πινακάκι, μπορείτε να φτιάξετε αυτό το πινακάκι που δείχνω εδώ, που οι γραμμές του έχουν τις στρατηγικές του Ομπάμα, οι κολόνες τις στρατηγικές του Ρόμνη και ανάλογα με την επιλογή της καμπάνιας των δυο τους, ο καθένας κερδίζει ή χάνει κάτι. Να μην τα απολογώ όλα αυτά, τα συστήματα που έδειξα από τη λαϊκή αγορά στις εκλογές και ένα βιολογικό σύστημα, όλα αυτά είναι οικονομικά συστήματα, στα οποία ο καθένας μας παίρνει αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις επηρεάζουν την εμπειρία των άλλων και επομένως τις δικές τους αποφάσεις. Και υπάρχει μια δυναμική διαδικασία μέσα της οποίας κάτι γίνεται στο σύστημα. Ωραία. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτό στην άκρη και ας έρθουμε σε μερικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ωραία. Έχω καιρό να έρθω στην Ελλάδα, από το καλοκαίρι δηλαδή, έχει πολύ καιρό. Αλλά ας κάνουμε ένα έτσι αφηρημένο πειράμα, στο οποίο εγώ πηγαίνω να πιω καφέ κάπου, ωραία, στο κολονάκι, καπουτσίνο. Το ερώτημα είναι, σε τι τιμή να περιμένω να πληρώσω, έτσι, 2,5 ευρώ, 4,5 ευρώ ή 6,5 ευρώ. Έχω καιρό να πάω στο καλονάκι και έχουν αλλάξει πολλά από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η τιμή που περιμένω είναι 4,5 ευρώ. Εκτός αν κάποιος από εσάς έχει κάποια άλλη άποψη, νομίζω αυτή είναι η πιο πιθανή απάντηση στην ερώτηση. Άλλο ερώτημα. Αν κατέβω την Κηφισίας 8 το πρωί της Δευτέρας, τι κίνηση περιμένω να βρω? Σημειωτών, μέτρια κίνηση, καθόλου κίνηση. Επίσης, έχω καιρό να βρεθώ στην Κηφισία στην κάθοδο το 8 το πρωί, νομίζω χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η πρόβλεψή μου είναι ότι είναι σημειωτών. Τώρα, τι σχέση έχουν αυτά με τα οικονομικά συστήματα? Αυτό που θέλω να πω με αυτές τις ερωτήσεις είναι ότι, καταρχάς, όπως και εσείς, έτσι και εγώ, είμαι ένα καινούριο είδος ανθρώπου, όχι homo sapiens, αλλά homo economicus. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε διάφορα οικονομικά συστήματα και προσπαθεί να τα καταλάβει και με βάση την εμπειρία του να πάρει αποφάσεις. Είμαι αυτό το είδος, λοιπόν. Μπορείτε να βάλετε ευρώ εδώ, άμα προτιμάτε. Ή γέννη, κάτι άλλο. Και, εν πάση περιπτώσει, η εμπειρία μας σε αυτά τα οικονομικά συστήματα μας επιτρέπει να κάνουμε προβλέψεις και σε αυτά βασίζουμε τη στρατηγική μας.
Και επίσης, η εμπειρία μας δείχνει ότι αυτά τα συστήματα είναι συνήθως ισορροπία, γι' αυτό και μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Η τιμή του καπουτσίνο στο Κολονάκι, παρά το παράλογη, είναι σταθερή. Ή μεταβάλλεται ελάχιστα, αλλά αυτός είναι ο λόγος που με επιτρέπει να κάνω προβλέψεις. Και γενικότερα, ένα σοκ, όπως αυτό που βλέπουμε τώρα να συμβαίνει στο παγκόσμιο σύστημα, μπορεί προσωρινά να αναταράξει τα δεδομένα, να αλλάξει, να βγάλει το σύστημα εκτός ισορροπίας, αλλά τελικά το σύστημα επανέρχεται στην ισορροπία. Για παράδειγμα, όταν στην Κηφισία φτιάξαν τις ανισόπεδες διαβάσεις, ή ανοίχθηκε η Αττική Οδός, άλλαξε κίνηση στους δρόμους και σιγά-σιγά έφτασε το σύστημα σε μια καινούργια ισορροπία που με αφήνει εμένα να την παρατηρήσω, να την καταλάβω, να την έχω στο μυαλό μου και βάσει αυτής να παίρνω τις αποφάσεις μου. Εντάξει, αυτή είναι λοιπόν η εμπειρία η δικιά μας και των οικονομολόγων στα οικονομικά συστήματα στα οποία ζούμε και αλληλεπιδρούμε με άλλους παίχτες. Από την αφηρημένη έννοια του όρου παίχτες. Αυτό λοιπόν προσπαθούσε να καταλάβει ο Άνταμ Σμιθ όταν έβαζε τις βάσεις της πολιτικής οικονομίας. Πώς γίνεται, ενώ ο καθένας μας έχει τα δικά του συμφέροντα και τα δικά του ενδιαφέροντα, πώς γίνεται και τελικά το σύστημα φτάνει σε ένα παγικό σημείο που είναι στη ισορροπία. Και επειδή είναι στη ισορροπία, μπορούμε και να κάνουμε προβλέψεις και να παίρνουμε αποφάσεις μέσα σε αυτό το σύστημα. Έτσι, πολύ χαρακτηριστικά είπε ότι δεν είναι από τη γενεοδορία του Χασάπη, του ηθοποιού ή του Φούρναρη που περιμένουμε το φαΐ μας κάθε βράδυ, αλλά την προσήλωσή του στο δικό του συμφέρον. Και από ένα αόρατο χέρι, έτσι, στο οποίο ο Άνταμ Σμιθ δίνει έτσι θεϊκές διαστάσεις, από ένα αόρατο χέρι οδηγούνται στην προώθηση ενός σκοπού, ο οποίος δεν ήταν μέρος των αρχικών τους προθέσεων. Ο καθένας επικεντρώνεται στο δικό του συμφέρον και όμως μαγικά το σύστημα φτάνει στην ισορροπία. Αυτό λοιπόν ο Άνταμ Σμιθ δεν το καταλαβαίνει, του δίνει θεϊκές διαστάσεις, έτσι, στον πλούτο των εθνών, στο βιβλίο που έγραψε το 76, το 1776. Και η πρώτη ανατροπή στα οικονομικά έρχεται με τον Κουρνό, ωραία, που είναι έτσι τα πρώτα μαθήματα οικονομικών, ο οποίος γράφει ένα βιβλίο με παρόμοιο τίτλο, ωστόσο βάζει και τη λέξη μαθηματικά στον τίτλο του. Και αυτή είναι ανατροπή. Και ο Κουρνό την καταλαβαίνει όταν γράφει το βιβλίο του. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο πρόλογος, σε ελεύθερη μετάφραση και μάλλον όχι την καλύτερη μετάφραση δικιά μου. Στο πρόλογο του αναφέρει το εξής, ότι ο τίτλος της εργασίας μου δείχνει ότι σκέφτομαι να βάλω μαθηματικά εργαλεία μέσα στην έρευνά μου και καταλαβαίνω ότι αυτό θα οδηγήσει στην καταδίκη μου από τους άλλους διανοητές, όπως τον Άνταμ Σμιθ και πιο σύγχρονους, διότι έχουν αποφασίσει είναι κατά των μαθηματικών, κατά της χρήσης των μαθηματικών. Ωραία. Μ' αρέσει αυτός ο πρόλογος, διότι δείχνει πρώτα απ' όλα ότι ο Κουρνό καταλαβαίνει το τι θα δημιουργήσει η θεωρία του, ποια θα είναι η αντίδραση αυτή, αλλά παρόλα αυτά έχει τόλμη και το γράφει, το παραδέχεται και συνεχίζει, ακολουθεί το στόχο. Αυτή είναι μια φυσική διαδικασία όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις κάτι πρωτοποριακό να κάνεις. Και πράγματι, η θεωρία του Κουρνό ήταν πρωτοποριακή, διότι άνοιξε πολλά ερωτήματα, τα οποία χρειάστηκαν πολλά χρόνια να απαντηθούν. Και μερικοί από τους πρωταγωνιστές στην απάντηση αυτών των ερωτημάτων που θέσαν τα μαθηματικά θεμέλια των οικονομικών είναι αυτοί που βλέπετε εδώ στην εικόνα. Έχω παραλείψει πολλούς, αλλά τα μαθηματικά θεμέλια μπήκαν και αναγνωρίστηκαν και με διάφορα βραβεία, διάφορα Νόμπελ βραβεία. Αυτό που λένε αυτές οι θεωρίες είναι ότι δεν είναι ένα όρατο χέρι θεϊκών διαστάσεων το οποίο φέρνει αυτά τα συστήματα στην ισορροπία. Έτσι, αλλά αυτά τα συστήματα μπορούν πάντα να φτάσουν στη ισορροπία και αυτό δεν είναι από θεϊκή, αλλά από μαθηματική γενοδορία. Καταλαβαίνω λοιπόν αυτοί οι επιστήμονες ότι τα μαθηματικά προβλέπουν ότι αυτά τα συστήματα θα φτάσουν στη ισορροπία. Να σας δείξω μια ισορροπία, έτσι. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα και στην αρχή, συστήματα είναι τα οικονομικά συστήματα κάτι αφηρημένο, έτσι. Αν το σύστημα είναι αγορά, τότε η ισορροπία είναι η ισορροπία των τιμών. Αν το σύστημα είναι το ίντερνετ, τότε η ισορροπία είναι η κίνηση των πακέτων στο ίντερνετ, πώς δρομολογούνται τα πακέτα στο ίντερνετ. Αν το σύστημα είναι η δρόμη μιας πόλης, τότε η κίνηση στους δρόμους. Αν είναι ένα κοινωνικό δίκτυο όπως το Facebook, τότε είναι η δομή του κοινωνικού δικτύου κ.ο.κ. Αυτή η μαθηματική θεωρία της ισορροπίας, η γενική θεωρία της ισορροπίας κατά τη γενική θεωρία της σχετικότητας, έχει εφαρμοστεί σε όποιο τομέα μπορείτε να φανταστείτε. Εντάξει. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ την εξέλιξη των οικονομικών. Να σας δείξω λοιπόν ένα σύστημα το οποίο είναι στη ισορροπία. Είναι η τιμή της μπανάνας στο χρόνο και είναι περίπου το κιλό και είναι περίπου 5 ευρώ. Εντάξει. Το ερώτημά μου είναι τι περιμένετε να συμβεί στην μπανάνα αν αφήσουμε λίγο χρόνο να περάσει. Εντάξει, να σας δείξω τι θα γίνει.
Η τιμή της μπανάνας ανεβαίνει και πάει στα 30. Δεν ήταν η μπανάνα, σας είπα ψέματα, ήταν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Εντάξει. Δεν θα περίμενα ποτέ η μπανάνα να κάνει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι αν η έννοια της ισορροπίας, αν η ισορροπία, αν η γενική θεωρία της ισορροπίας είχε και το οποιοδήποτε νόημα, δεν θα περίμενα ούτε τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου να φτάσουν να έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Και όταν βλέπεις αυτό το πράγμα, λες ότι κάτι βρίσκεται σε ανισορροπία. Είτε όλη αυτή η πορεία ήταν σε ανισορροπία, είτε η τωρινή εξέλιξη είναι σε ανισορροπία. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό έχει διαρκέσει για πολύ καιρό και το θέμα είναι πού θα φτάσει. Εντάξει, και για να κάνω και μια αναφορά έτσι στο παρελθόν της χώρας μας, ως πότε παλικάρια θα είμαστε υπόδουλοι αυτών των τραπεζικών συστημάτων, τα οποία δεν καταλαβαίνουμε και τα οποία ούτε οι οικονομολόγοι βασικά καταλαβαίνουν. Και ποιο λοιπόν είναι το κομμάτι του puzzle που μας λείπει στην κατανόηση των οικονομικών συστημάτων. Οκ, η ισορροπία υπάρχει. Εντάξει. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πώς ένα οικονομικό σύστημα μετά από ένα σοκ που το φέρνει εκτός ισορροπίας ξανανακαλύπτει την ισορροπία, έτσι, φτάνοντας πάλι στην ισορροπία που ο Νάσκ και η παρέα του περιγράφουν με τα μαθηματικά τους μοντέλα. Υπάρχει περίπτωση, έτσι, ας κάνω μια υπόθεση. Υπάρχει περίπτωση αυτές οι ισορροπίες να είναι κάποια ιδεατά μαθηματικά αντικείμενα στα οποία ένα οικονομικό σύστημα δεν φτάνει ποτέ. Δεν μπορεί να τα ανακαλύψει. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ισορροπία. Ωστόσο, ένα οικονομικό σύστημα, με τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι παίχτες στο οικονομικό σύστημα, να μην φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο, το πολυπόθητο σημείο ισορροπίας. Και να το πω λίγο πιο απλά, έτσι, πιο τελείως στεγνά. Αν το λάπτοπ μου ή το κινητό μου, δεν το έχω μαζί μου, αν το κινητό μου δεν μπορεί να υπολογίσει την ισορροπία, τότε υπάρχει περίπτωση η αγορά να την υπολογίσει. Δεν είναι αγορά απλά ένα μεγάλο υπολογιστικό σύστημα, στο οποίο ο καθένας μας κάνει υπολογισμούς, απαντώντας στις στρατηγικές των άλλων παιχτών, δημιουργώντας έναν υπολογισμό που με κάποιο παράλληλο τρόπο η οικονομία κάνει, προσπαθώντας να υπολογίσει την ισορροπία της. Και έτσι, αν ρωτήσω το ερώτημα με αυτά τα λόγια, τότε καταλαβαίνετε ότι για να το απαντήσω πρέπει να χρησιμοποιήσω στοιχεία όχι μόνο των οικονομικών, που είναι μια πολύ ανεπτυγμένη θεωρία, αλλά και της θεωρίας υπολογισμού, της πληροφορικής, η οποία είναι μια καινούργια επιστήμη. Επομένως, για να απαντήσω, να καταλάβω τι συμβαίνει και πώς αυτά τα συστήματα φτάνουν σε αυτή την πολυπόθητη ισορροπία που μας περιγράφει ο Νάσκ και οι φίλοι του, πρέπει να μελετήσω αυτό το κομμάτι, την τομή των δύο επιστημών. Πώς λοιπόν μπορούμε να υπολογίσουμε την ισορροπία ενός συστήματος? Αυτή εδώ είναι μια ισορροπία, έτσι. Και μπορώ να την υπολογίσω εύκολα, διότι ένα αόρατο χέρι, ας το πούμε βαρύτητα, οδηγεί το χέρι μου και φτιάχνω την ισορροπία του συστήματος. Το αόρατο χέρι του Άνταμ Σμιθ, σε αυτή την περίπτωση, είναι η βαρύτητα που με βοηθάει να βάλω τα φρούτα στο πιάτο. Το ερώτημα είναι, αν δεν υπάρχει βαρύτητα στο σύστημά μας, κάποια αφηρημένη έννοια βαρύτητας, κάποιο στοιχείο το οποίο να σπρώχνει το σύστημα προς ισορροπία. Στα περισσότερα οικονομικά συστήματα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη όθηση που σπρώχνει το σύστημα ισορροπία. Το σύστημα, ο καθένας με κάποιο κατανεμμένο τρόπο παίρνει αποφάσεις και το σύστημα αλλάζει κατάσταση και ελπίζουμε ότι θα βρεθεί η ισορροπία. Αν δεν λοιπόν υπάρχει βαρύτητα στο σύστημα, πώς μπορούμε να βρούμε την ισορροπία? Το θεώρημά μας, το μόνο θεώρημα σε αυτήν την ομιλία, είναι ότι δεν υπάρχει αλγόριθμος που να βρίσκει, να εντοπίζει, να υπολογίζει ισορροπίες και μάλιστα ούτε καν που να προσεγγίζει ισορροπίες. Αυτό μάλιστα είναι ένα ερώτημα, ένα θεώρημα που έφτιαξα, διότι όταν είπα στον Νάσ αυτό το ερώτημα, όταν είπα στον Νάσ αυτό το θεώρημά μας, ο Νάσ μου είπε, «ΟΚ, μπορεί το σύστημα να μην φτάνει ακριβώς στη ισορροπία, ωστόσο μπορεί να φτάνει προσεγγιστικά στη ισορροπία. Και αν περιμένω αρκετό χρόνο να τίνει προς την ισορροπία, ωστόσο ποτέ δεν θα φτάσει σε ακριβή ισορροπία». Με αυτό το ερώτημα, με αυτό το θεώρημα, βασικά λέω ότι ούτε καν να φτάσει κοντά στη ισορροπία δεν είναι δυνατό ένα οικονομικό σύστημα. Εγώ δεν είναι δυνατό να το κάνω, γιατί δεν υπάρχει αλγόριθμος. Ωστόσο, με την αναλογία που έκανα πριν, λέγοντας ότι τα οικονομικά συστήματα είναι επίσης υπολογιστικά συστήματα, και αυτό μπορώ να το αποδείξω και με μαθηματικό τρόπο. Ούτε τα οικονομικά συστήματα φτάνουν σε αυτές τις πολυπόθητες ισορροπίες. Επομένως, τα οικονομικά είναι διαφορετικά από αυτά που μας δίδαξαν τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον τα νεοκλασικά μαθηματικά είναι διαφορετικά
η γενική θεωρία της ισορροπίας δεν φαίνεται να ισχύει. Εντάξει, αυτό είναι αυτό που λέμε. Και για να το πω έτσι με όρους πληροφορικής, έτσι, αυτοί είμαστε εμείς, εγώ, ο Χρήστος Παπαδημητρίου και ο Πολ Γκόλντμπεργκ, που φτιάξαμε αυτό το θεώρημα. Για να πω λοιπόν αυτό που αποδείξαμε με, με τεχνικούς όρους πληροφορικής. Μάγκες. Οι μάγκες είναι ο Νάς και οι φίλοι του. Μάγκες. Υπάρχει ένα μεγάλο bug στη θεωρία σας. Εντάξει. Και... Ωραία. Και πρέπει να φτιάξουμε αυτό το bug. Αλλιώς δεν θα καταλάβουμε τι συμβαίνει σε αυτά τα πολύπλοκα οικονομικά συστήματα στα οποία αλληλεπιδρούμε, στα κοινωνικά συστήματα, στα τραπεζικά συστήματα. Δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα. Οι θεωρίες που έχουμε είναι μακριά από το να μπορούν να παίρνουν να κάνουν προβλέψεις για το τι συμβαίνει εκεί. Και γι' αυτό εμείς αυτή τη στιγμή υποφέρουμε. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.